Έριξα παστιτσάδο στα παπούτσια μου. Ρε εσύ πώς φοράτε άσπρα παπούτσια, λένε πολύ εύκολα. Έλα και δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Φεύγω, σε κλείνω. Έλα και λίγο πιο. Αν θες να μείνω. Εσύ είσαι πολύ έξω είναι, αυτή τη φορά. Ναι, αλλά επειδή είμαι πιο μικρός ο μισθό έτσι. Μικρινές. Α, γενικά. Γιατί. Γιατί είσαι άντρας. Φρέντο είναι ο καφές, καλέ. Πώς τον κάνουν έτσι αυτές τις καφετέρειες. Αχ, εγώ τον έφτιαξα. Δεν σε βλέπω πολύ ενεργητικό και θα ξεκινήσω εγώ το βίντεο. Είμαι πάρα πολύ έτοιμος, γιατί έχω αρχίσει να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά από χθες που κόντεψα να πεθάνω. Έχω κόψει το δάχτυλό μου, γιατί έκανα το καλό το να πάρω τον κουμπαρά της Ηλένας, πάρω τα ψηλά να τα κάνω χοντρά. Και ο κουμπαράς ήταν αυτό το ποτηράκι, το γυάλινο, γνωστής δανέζικης εταιρείας. Ναι. Εγώ στον αγόρασα ψηλό, ξεκίνευρε να αποταμιεύεις, φασούλι το φασούλι, γιατί τελευταία είναι σαν ατμός. Και τον είχαμε στην τσάντα μου, πέφτει τσάντα κάτω. Το ξεχνάω μετά από 5 λεπτά. Βάζω το χέρι μέσα. Να! Και από χθες το βράδυ δεν έχει σταματήσει να τρέχει. Λέτε να πεθάνω, λέτε να είναι αυτό το τελευταίο μου βίντεο. Και μετά το προφίλ μου στο Facebook να είναι Remembering Alex Manos και να μην μπορώ να ξαναποστάρω τζιφάκια. Σαν να πήγαινε κλείσει το παράθυρο. Ναι, βρε αγάπη μου, κάνει κάτι χρήσιμο. Ναι, καλά πα. Όχι στο φελιζόλ, καρδιά μου. Σηκώνομαι εγώ. Ξέρετε τι γιορτάζουμε αύριο. Τι τζάμπα θα κάνουμε αυτό το βίντεο να μαλλιάσει η γλώσσα μας. Για αυτές τις ερωτήσεις, στο κανάλι του Vibrator. Βεβαίως, γιατί θα σας πετύχει στο δρόμο Vibrator και θα σας ρωτήσει. Τι γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και εσείς θα του πείτε τίποτα. Τον επαναπατρισμό της Άννας Λογοθέτη και θα γελάει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε. Τι γιορτάζουμε στη Λένα μου αύριο? Α, δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Θες να τα πεις. Μη! Αντέχω. Τον αναρτήρατρο, εντάξει. Αύριο είναι 25η Μαρτίου του 2019 και γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου του 1721, δηλαδή την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Α, το βλέπετε το δράμα. Βλέπετε. Εγώ είπα την απελευθέρωση από τους Τούρκους, αυτός από τον τουρκικό ζυγό. Μας νικάνε στο Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Θα μας πάρουν και τα χωριά πάνω από το πτώμα μας. Μολόν, αλλά σε ποια γιορτή το λέμε. Άσχετο. Ελληνικό είναι και αυτό, δεν κατάλαβα. Όπως και η Φέτα Pop. Την οποία και μην την έχουμε κατοχυρώσει, δεν κατοχυρώναμε την Ελένη Φουρέιρα και άλλα εθνικά προϊόντα. Η Ελένη Φουρέιρα δεν είναι. Δεν την εξάγουμε την Ελένη Φουρέιρα. Αλλά δεν είναι από την Ελλάδα, κοπέλα. Το είχα ξεχάσει. Λέει να παίζει. Λοιπόν, άντε τώρα 2 ώρες. Ξέρω τι θες να μας πεις. Ότι εσύ ως τραγουδίστρια. Όχι καλέ. Ήσουν πρώτο βιολί στις γιορτές των σχολείων. Όχι, εγώ ήμουν πρώτο βιολί στις. Με κοιτάς που πάει αυτό. Ναι, σε κοιτάω που είσαι σαν αυτά τα σκυλάκια που έχουν ένα συντριβανάκι μπροστά. Για πώς τα λένε αυτά. Δεν τερές δάγκα. Για μίλησέ μας. Ήθελα να πω ότι ήμουν πρώτο βιολί στις χοροδίες. Κυρίως για να χάνω μάθημα. Και στο σχολείο μας ήσουν, γιατί δεν σε θυμάμαι πολύ. Δεν σε πρόσεχα τόσο πολύ. Ήμουν απασχολημένο για τη μελέτη μου, εντάξει. Εγώ δεν έχανα μάθημα. Εγώ εννοείται ότι έχανα και η χορεία ήταν το αγαπημένο μου. Καλά, αφενός. Γιατί μου άρεσε που τραγουδάγαμε. Και αφετέρου γιατί ήμουν η μοναδική που παίζει να γούσταρε πραγματικά πάρα πολύ τα τραγούδια που λέμε στις σχολικές εορτές. Εντάξει, τα περισσότερα είναι και ποιοτικά. Λογικό είναι στο ρεπερτόριό σου. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι κάνοντας την έρευνα για αυτό το βίντεο. Το οποίο είναι το περασμένα ξεχασμένα τραγούδιο σχολικών εορτών, γιατί δεν σας το είπαμε. Γιατί μπορεί να μην ξέρετε να διαβάζετε. Ρώτησα τους γονείς μου. Τραγούδια λέγαμε σχολικές εορτές και ανακάλυψα το χάσμα των γενναιών. Αυτοί λέγανε άλλα, πιο πιούρ επαναστατικά. Μου λέει η μάνα μου, εμείς λέει, δεν λέγαμε Λεβέντη Σεροβόλαγε, γιατί θα μας πηγαίναμε στην Μπουζού. Γιατί? Έτσι μου είπε κατά λέξη. Ναι, γιατί όμως. Γιατί πήγαινε σχολείο επί Χούντας, βρε μαλάκα, γι' αυτό. Και δεν έπρεπε να είσαι Λεβέντη στη Χούντα. Και αυτά τα τραγούδια ήταν. Αριστερά. Αριστερά. Έχει δίκιο τώρα, αυτό το είχα ξεχάσει. Λοιπόν. Επίσης αυτοί δεν κάνουν τη γιορτή του Πολυτεχνείου, γιατί. Ναι, κάνουμε. Μετά. Ναι, όπου είχαν και 2 μέρες περισσότερο σχολείο. Κρίμα. Πέρα από αυτό όμως, είναι ο κάποια Σαμψόν τραγούδια. Ο Σαμψόν θέλει να κάνει 10 λεπτά τουαλέτα, γιατί το έχει πάρει λίγο πατριωτικά. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία, εγώ θα σας πω, είναι από τα λίγα βίντεο που έχω σημειώσει μόνο τίτλους. Γιατί αυτά τα τραγούδια είναι όντως περασμένα ξεχασμένα, καθώς στην αρχή δεν τα θυμάσαι, όμως πούν τι τραγούδια για στις σχολικές γιορτές. Κανα δυο θυμάσαι έτσι απ' έξω. Αλλά μόλις διαβάσεις τον τίτλο, σε πλημμυρίζουν τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις, διότι 6 χρόνια επί 3 σχολικές γιορτές το χρόνο τα είχαμε κάνει ούτε επανάληψη. Λέγαμε. Στο δημοτικό εγώ δεν θυμάμαι. 25η Μαρτίου. Το προσωπικό μου αγαπημένο. Ναι. Που είναι το Νάτανε 21. Αχ, και εγώ αυτό έχω βάλει πρώτο.
Κλάδα τον κόλο σου, βρήκα. Δεν καθαρά τον βλέπω. Γκολοτροφιεύτη, πώ το πετσό, πώ το βάλω στον κόλο. Ω γυμνασιόπεδο, λέει. Δεν αντέχω άλλο. Μη! Θα το σουβλήσω σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Θα γράψει 7 φορές. Δεν θα ξανανεύω στο γραφείο την ώρα του γυρίσματος. Και με τα 4 χέρια σου. Έλεγα λοιπόν. Ότι ω αν γυμνασιόπεδο. Με θυμάμαι να τραγουδάω τον Άτανα το 21. Και να έχω αυτή την ανατριχίλα που σου συμβαίνει κάποιες φορές ζωή σου. Δεν ξέρω γιατί. Κάμπος είχες πολεμήσει. Ως 12χρονο δεν καταλαβαίνω γιατί μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα. Να ήταν το 21, να έρθει μια βραδιά. Να περνάω ο Καβαλάρης στο πλατή Ταλόνι. Και με τον Κολοκοτρώνη να πίνεις κρασί. Που και καλά, αυτό μπορώ να το καταλάβω πως αγγίζει ένα 12χρονο. Γιατί τότε αρχίζουμε όλοι και κρασοπίνουμε χαλαρά. Αλλά και πες ότι κάτι σου κάνει. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να βγάζει φωτιά. Και να κρατάω τις νύχτες με τα άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Γιατί και στον πόλεμο. Θα θέλαμε το φίκι-φίκι. Με αυτό το τραγούδι, μάλλον πιστεύω ότι οι περισσότεροι τη γενιά μα έκαναν την πρώτη του απόπειρα να χορέψουν χασάπικο. Ήθελα να πω και γι' αυτό. Γιατί πάντα σε όλε τι σχολικέ γιορτέ, ναι. Επειδή πόσο ποίημα να πει, ήθελε και λίγο να το κουνήσει. Ναι. Βάζανε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει έναν ωραίο ρυθμό χασάπικο. Πάρα γιατί πολύ ωραίο. Δεν χρειάζεται να μετράσει καν βήματα. Κάπου, είναι... κάπου εδώ να πούμε ότι το τραγουδάει ο Νταλάρα και ότι το έχει γράψει ο Κουγιουμτζή. Βεβαίω. Και να το χορεύουμε non-stop. Δηλαδή παίζει να μα έβαζαν αυτό και ναι, μετά ναι, στα υπόλοιπα ναι, ναι. Αυτό σχεδιάζαμε. Γουστάραμε τη ζωάρα μας, ήταν καταπληκτικό. Θα συνεχίσω εγώ με ένα τραγούδι, κάπως θα το έλεγα περίεργο, ιδιαίτερο στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το περιγράψω. Και είναι το τραγούδι Γκιούλ Μπαξέ, το οποίο είναι αυτό που περιλαμβάνει το στίχο ένα παλικάρι 20 χρονών. Mm. Ένα παλικάρι 20 χρονών. Ένα. Ναι, πράγματα τόσο για τον πόλεμο. Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε, πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε. Τα μισά του δρόμου. Τι λέει, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό. Καλέ, δεν το θυμάσαι μου σαν τραγούδι. Όχι. Πρόσεξε εσύ που να μην σου έλεγα να προσέξει. Μην το φοβάσαι να του τρίξει τον κολό. Τι κάνω, βρε, δεν σε σφάζουμε. Του σηκώθηκε. Πόσο σουρεάλ που ακούμε ένα παλικάρι 20 χρονών και το πουλί της Αμψών σηκώνεται. Τι είσαι παιδί μου, στρατό. Τι είσαι παιδί μου, στρατόκαυλος. Και έσκυψε να πιει νερό στον Κιουλμπαξέ. Πάντα θυμάμαι να με στεναχωρεί αυτή η ιστορία του παλικαριού 20 χρόνων. Γιατί κρίμα 20 χρόνο παιδί που σκοτώθηκε στον πόλεμο. Τόσα παιδιά είχαν σκοτωθεί σε αυτού του πολέμου που πήγαιναν στα βουνά. Τώρα μου φαίνεται λίγο αστείο που ταυτιζόμουν αυτό το τραγούδι, αλλά ταυτιζόμουν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ γιατί είχε το στίχο που εκεί που τελειώνει ο ένα, έτσι ξαναρχίζει ο επόμενο. Δεν ξέρω πώ λέγεται αυτή η τεχνοτροπία, η τεχνική. Mm-hmm. Και σου έμενε πολύ εύκολα. Δηλαδή το είχα μάθει με την πρώτη που το λέγαμε. Άρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θέλω να περνάμε αυτά τα μηνύματα, μπορείς να συνεχίσεις. Θα συνεχίσω με ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να θυμηθώ πώς ξεκινάει. Βέβαια, εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο, πάλι σε 25 Μαρτίου. Πάλι. Ο Θούριος του Ρίγα. Βέβαια. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Μονάχη σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Και πολύ, είχε ωραίο ρυθμό και γινόταν μια φασούλα. Δηλαδή θα το βάζες και στο γυμναστήριο για διάδρομο. Τα τρίζουν τα κόκαλα. Του ξυλούρι που το έλεγε. Πολλανών, όποιον πέθανε από σήμερα και πίσω. Είναι και πολύ. Και του Χρήστου Λεοντή που έκανε τη μουσική. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι γιατί ήταν αυτό το σύνθημα το ως πότε παλικάρια. Και όταν δεν ξέραμε τα τραγούδια, γιατί μπορεί να ήμασταν πολύ early δημοτικό και μας μάθαιναν ιστορίες, το καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, μας το μάθαιναν. Μη! Τον καφέ μου! Τι κάνει! Τελείωσε! Τέλος! Σουτ! Δεν σε ρώτησα, το θυμάμαι πραγματικά αυτό το σλόγγαν να με αγγίζει. Και άμα το πολύ σκεφτείς, στα πολύ σοβαρά, ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι, ναι. Έχει ένα νόημα, δεν είναι αυτό το σηκώθετε να πάρουμε τα όπλα. Είναι πιο υπαρξιακό, πιο βαθύ. Μετά, άλλο πολύ αγαπημένο είναι. Διοδίστου καλά, εγώ δεν θα το έλεγα. Α, εγώ λέω, δική μου σειρά. Συγγνώμη. Παιδιά, δικό μου πολύ αγαπημένο πέρασμα ανεξεχασμένο είναι ο χορός του Ζαλόγκου, το τραγούδι που συνόδευε τον ομώνυμο χορό. Που πέρα από το τραγικό αυτού του γεγονότος που από τότε με συγκλώνιζε, δηλαδή το ότι πηγαίνανε γυναίκες, γυναικόπαιδα δεν ήταν μόνο. Ναι, και για να μην πέσουν στα χέρια αυτών των κακών κατακτητών, προτιμούσαν να αυτοκτονήσουν και να πέσουν από τα βράχια. Και μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, έτσι το φαντάζομαι. Κλακέτα, σου επιτρέπω να κλακετήσει. Έλα! Αφού αυτά τα κόβουμε.
Αυτό το πολύ γνωστό. Το πολύ γνωστό ρεφρέν που λέει έχετε για βρυσούλες, λόγκι βναραχούλες. Που ποιο δεν το ξέρει. Παίζει να είναι πιο γνωστό και από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια. Το. Τι να πω για το χώρο του ζωολόγου. Πες μας δύο κουβέντες. Το θυμάμαι σαν χθες, Σαμψόν. Έχεις χορέψει το χώρο του ζωολόγου ποτέ. Αυτό τι είναι, ναι ή όχι. Αυτό παιδιά, τι άλλο σας πω τώρα. Σαμψόν έξαλλος έχει γίνει με τον χώρο του ζωολόγου. Και λέγαμε λοιπόν. Τώρα, εγώ πώς θα μιλήσω σοβαρά για την οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Θα μιλήσει πάρα πολύ σοβαρά γιατί ο Καραϊσκάκης κατάγεται και από το χωριό μου, μην ξεχνάμε. Βέβαια, η οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη που είναι γραμμένη από το Σαββόπουλο δεν ήταν γραμμένη για το Γεώργιο Καραϊσκάκη. Αλλά. Είναι για τον Τσεγκεβάρα. Πού κολλάει ο Τσεγκεβάρα με το 21? Πουθενά. Απλά όταν το έγραψε δεν μπορούσε να γράψει να πει. Οδή στο Τσεγκεβάρα γιατί δεν ακούγεται και καλό. Όχι, γιατί χούντες, ιστορίες κτλ. Και ήταν οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη που πας παλικάρι, ωραίος αμύθος. Ποιο στα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Εντάξει, όπως μου το τραγουδάς, όντως για τον Τσεγκεβάρα ταιριάζει περισσότερο από τον Καραϊσκάκη. Τι φιωριές είναι αυτές για τον Καραϊσκάκη. Και πάω και γονατίζω και το μα σου φιλώ. Και αυτό θυμάμαι να με ανατριχιάζει. Και ένα κομμάτι που το ακούω πολύ ευχάριστα μέχρι και σήμερα. Out of context. Ενώ το έχουμε συνδυάσει, ας πούμε, με ένα context πιο. Ναι, δεν είναι. Λαθεμένα το λέμε λοιπόν 25 Μαρτίου. Θα πρέπει να το λέμε σε εκλογές. Σε κάτι πιο αριστερό. Τώρα θα πάμε 25 Μαρτίου. Ναι, ναι, βέβαια. Έγκωσαν με τους Τούρκους. Θέλω να πάω στους Ιταλούς και στους Γερμανούς κτλ. 28 Οκτωβρίου. Κορόιδο Μουσολίνη. Που αρχικά η μαγεία αυτού του τραγουδιού που το έχει τραγουδήσει ο Νίκος Γούναρης είναι ότι ήταν το πιο ειρωνικά γραμμένο τραγούδι που ακόμα και που ήμασταν μικρά και αμούστακα και άμαθα παιδιά καταλαβαίναμε ότι έχει αυτό τον κοροϊδευτικό τόνο γιατί το λέγαμε και αντίστοιχα. Δηλαδή, πάμε σε λέει να δώσω λίγο ένα ρυθμό. Κοροϊδό Μουσολίνη, κανένας δεν θα μείνει. Εσύ και η Ιταλία, η πατρίδα σου γελία, τρέμετε όλοι το χακί. Δεν έχεις δυο λουμπέσα, κι όταν θα μπούμε μέσα. Ακόμα και στη Ρώμη, γαλανόλευκη, θα εξώσουμε σημαία ελληνική. Που εγώ που πήγα στη Ρώμη πριν δύο χρόνια δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό το σχέδιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ναι, διότι είναι πάρα πολύ καλό να έχεις κάποιες βλέψεις, αρκεί να τις κρατάς μέχρι τα τραγούδια και να μην γίνεις ρεζίλ που νομίζεις ότι θα πας να κατακτήσεις και τη Ρώμη. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ο Μουσολίνη, επειδή ήταν από τα προβεβλημένα ονόματα και ένα μεγάλο τέλεχος σε όλη αυτή την κατοχή, ήταν αυτός που είχε συγκεντρώσει τις αρνητικές κριτικές και γι' αυτό είχε ένα ολόκληρο τραγούδι που τον έκραζε. Αλλά είχε ένα τάκτ αυτό το τραγούδι, δηλαδή είχε τον πατριωτισμό, ήταν και πιο εκλεπτισμένο διότι είχαμε βγάλει τις φουστανέλες και είχαμε βάλει τα παντελόνια. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Και όταν το τραγουδούσαμε, είχε ξέρει αυτό το παραμ παμ παμ το εμβατήριο της χαράς και δεν καταλάβαινε πολύ ότι πας και πόλεμο. Το έλεγε ξένα πάρτι χωρίς να το καταλάβει. Ενώ πήγαινε πόλεμο. Σε τι πάρτι πήγαινε. Όχι πάρτι. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με ένα τραγούδι που επίσης το ακούω κανονικά. Το Τρίτο Παγκόσμιο. Ναι. Που το τραγουδεί ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Που λέει ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς. Από τι, πού, που δούλευαν. Τη φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Δεν το θυμάμαι. Και εξηγεί την ιστορία του Πέτρου, του Γιώχαν και του Φρανς. Που δουλεύουν σε αυτό το πόλεμο. Δουλεύανε στη φάμπρικα και πώς οι άλλοι από πάνω τους εκμεταλλεύτηκαν και αυτοί δουλεύανε και φτιάχναν τα τάγκς και πεθάνανε γιατί οι από πάνω τους κάνανε ό,τι θέλουνε. Και για τον πόλεμο των μεγάλων δυνάμεων, ξέρω εγώ, οι απλοί άνθρωποι που δουλεύαν στη φάμπρικα πεθαίνανε. Κρίμα τώρα, αυτό όντως με στεναχωρεί. Το έκανα εικόνα. Πήγαν στον Μπράουν, στο Φίσερ και στον Γκραφ και γίνανε αχώριστοι φτιάχνοντα τραστ. Μετά ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κραφτ μετά τη εποχή. Και μετά ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ χωρίσανε, ρε παιδί μου, και γίνανε εχθροί. Οπότε του στείλανε για πόλεμο τον Πέτρο, τον Γιώχαν και τον Φρανς και πεθάνανε. Τον πόλεμο. Αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί λέει στο τέλος ότι ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν που στέει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανάζουν πάλι και φτιάξανε τρας. Δηλαδή αυτοί που, κάνανε, αυτοί που κάνανε τον πόλεμο και σκοτώσανε το Λαουτζίκο, μετά τα ξαναβρήκανε και όλα καλά. Αλλά οι άλλοι πεθάνανε. Έχει, είναι ωραίο, είναι συγκινητικό. Αλλά δεν γίνεται γιορτή, νομίζω, 28 Οκτωβρίου, χωρίς τη μία και τη μοναδική που πραγματικά έχει συνδεθεί με αυτά τα τραγούδια αυτού του πολέμου που είναι Σοφία Βέμπο. Ναι. Που εμένα, βασικά, το αγαπημένο μου περασμένο ξεχασμένο τραγούδι είναι το Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά. Που σκληρά πολεμάται. Του σκληρά πολεμάται. Συμ, γιατί γελάς, λέμε. Αφενός, γιατί... Με φαντάζει να το ακούω μόνος μου και να. Γιατί η πρώτη εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν το της Ελλάδος τα παιδιά.
ξέρει σειρά. Εμένα ήταν και μετά θυμήθηκα και το επεισόδιο με τους ποιητές για κάποιο λόγο. Αποτυπώνει, θα έλεγα έτσι, αυτό το πόνο της Ελληνίδας, ίσως και μάνας, γιατί λέει παιδιά, δηλαδή σε εκείνο τον πόλεμο, επειδή ήταν μια χρονική περίοδος που κάπως στην Ελλάδα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου είχε αρχίσει μια σχετική ανάπτυξη και προφανώς υπήρχε και αρκετός νέος πληθυσμός. Γιατί το 21 πολεμάγανε όλοι. Γιούρια, Γιούρια, Κουστανέλα, Γκλίτσα και πάμε. Το 40 πολέμησαν πάρα πολύ μικροί άνθρωποι. Ο παππούς μου, ας πούμε, ήταν 15 χρονών, οπότε οριακά δεν πολέμησε. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είχε έτσι αυτή την αναφορά σε αυτή την ειδική κατηγορία πληθυσμού. Που η αλήθεια είναι ότι σακατεύτηκαν οι νεαροί άνθρωποι τότε στον πόλεμο. Θυμάσαι τη σκηνή από το Δελγιάνιο Παρθεναγωγείο που πηγαίνει η μάνα του Πάκη κάθε μέρα να δει στη λίστα αν το παιδί της, αν το παιδί της έχει πεθάνει, γιατί γράφανε στη λίστα τους νεκρούς και τους τραυματίες. Και μια μέρα βλέπει το όνομα του γιού της στη λίστα με τους αγνοούμενους. Που μεταγύρισε. Που μεταγυρνάει με κομμένο χέρι ο Πάκης. Εκεί κλαίω. Να πούμε και κάτι πολύ σοβαρό, ότι είναι πολύ άσχημο να είσαι μικρό παιδί ουσιαστικά, γιατί 18 χρόνια είσαι μικρό παιδί και να αναγκάζεσαι να πας στον πόλεμο. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν μια δύσκολη συνθήκη σε αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σε παίρνουν ουσιαστικά από το σπίτι σου, γιατί όποιος μπορούσε να πολεμήσει είχε δηλαδή δύο χέρια, δύο πόδια και 15 χρονών, σηκωνόσουν να σε παίρνουν και πήγαινες. Είναι πολύ δύσκολο. Εξαιρετικά. Ωραία, θα πω τις αγάπης αίματα. Ναι. Μπιθικότσι Θοδωράκη Ελίτη από το Action ST. Σε τραγουδάγατε εσείς μπιθικότσι, τη γιορτή, πολύ. Ελίτη. Ελίτη. Το συγκεκριμένο το τραγουδάγα, το δεν το θυμάμαι αυτό. Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν ρόδωρο. Αμάραντο. Α, αυτό το αμάραντο θυμάμαι. Ναι. Ωραίο είναι αυτό. Καλέ, το αυτό είναι από τα πολύ μελλοντικά. Ωραίο. Το έχει γράψει το Θοδωράκη στη μουσική, σε στίχους του Ελίτη, το Action ST. Παρότι δεν συμπαθώ πάρα πολύ το Θοδωράκη, γιατί είχε μέσα του πολύ. Μίλαγε για πολιτικά ζητήματα τα οποία εμένα ποτέ δεν με αφορούσαν. Ναι. Ήταν λίγο πιο εμβατηριακός. Ναι, εγώ θα το έλεγα κάπως αλλιώς. Ότι... όχι τόσο ταλεντούχος όσο ο Χατζηδάκης. Ναι, ναι. Δεν θέλω να βγάλω τώρα τα ταλέντα να τα μετρήσουμε, γιατί ο Θεοδωράκης ναι. είναι ο τελευταίος τεράστιος εν ζωή. Ναι. Δηλαδή, ναι. από όλους αυτούς που ζουν, τα 11 εκατομμύρια, ναι, είναι ναι, πραγματικά ναι, ναι. ο μεγαλύτερος. Αλλά όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι που εγώ δεν έχω θέματα πολιτικά πολύ. Έχει ένα pretensions. Ναι, ό,τι ναι, γράψει ναι, ναι. θέλει να είναι μπαμ. Δεν έχει και κάτι λίγο πιο, θέλει μόνο μπαμ. Έχει να κάνει πολύ με το πολιτικό κομμάτι της μουσικής του Θοδωράκη, διότι ο Χατζηδάκης π.χ. που ήταν αντίστοιχα την ίδια περίοδο. Έγραφε και για άλλα ζητήματα. Έγραφε πιο λυρικά, κυρίως για τον έρωτα, για συναισθήματα λίγο πιο βαθιά κατ' εμέ. Τα πολιτικά, παρότι όπως είπε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και πολιτικό. Βέβαια, πολιτικό σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέμε σήμερα, αλλά τέλος πάντων αυτό θα τα κάνει την τρίτη ηλικία ως την κατεύθυνση. Αν δεν έχουν βγει από την ύλη ακόμα. Οπότε εγώ γι' αυτό τον έχω λίγο πιο στην άκρη το Θοδωράκη. Είμαστε και μια γενιά που δεν έχουμε περάσει, ρε παιδί μου, πόλεμο, δικτατορία κτλ. Οπότε δεν μπορούμε ίσως να ταυτιστούμε. Και τόσο πολύ. Εγώ το τελευταίο τραγούδι που θέλω να πω ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχα ακούσει, το είχα ξεχάσει τελείως και μου το θύμισε το ίντερνετ. Είναι της Μαρινέλα, λέγεται Πήραμε το Αργυρόκαστρο. Είναι ίσως το μοναδικό τραγούδι που από τη λίστα είμαι σε φάση μήπως υπερβάλλατε λίγο με το στίχο, γιατί λέει σε ένα σημείο: Πήραμε το Αργυρόκαστρο και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα. Τύρανη δεν γλιτώνεται, αέρα, 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 αέρα. Και βρε παιδιά, δεν είναι ωραίο, αλλά. Δεν είναι ωραίο, δεν διαφωνώ με το περιεχόμενο, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και λέω ότι εμείς εκ του ασφαλούς λέμε αυτό δεν είναι κομψό. Βρε, δεν μιλάω για κομψό, δεν είναι ότι πει τύρενη, συγγνώμη, κάντε λίγο παραπέρα τι με ενοχλείτε. Κάνεις την άκρη να περάσω από πίστα, σε ξεπεράσω τα πίστα. Αλλά θεωρώ ότι στοιχουργικά διακρίνω κάποιες αστοχίες. Δεν είναι τόσο προσεγμένο. Λογοτεχνικά το πήρε εσύ. Λογοτεχνικά το, βεβαίως, γιατί εξετάζω όλο λογοτεχνικά. Βέβαια. Και είναι τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί έτσι πάρα πολύ με αυτό το στίχο. Εν τω μεταξύ έπαιζε και πάρα πολύ Αλβανία τότε. Και είχε και πολλά τραγούδια που ήταν πάμε στην Αλβανία να τα κάνουμε όλα. Τότε δεν είχαμε Φουρέιρα βέβαια και προσέχαμε. Είναι ένα τραγούδι που λες Μαρινέλα έχει πει τραγούδια για το αλβανικό μέτωπο βεβαίως και έχει πει αυτό. Πέρασμα είναι ξεχασμένο κανονικό. Όχι σαν τα άλλα. Και ας πάμε λοιπόν στην αλλά αγαπημένη μου γιορτή. Μεταξύ μας. Ολονών ήταν η αγαπημένη μας γιορτή γιατί παρόλο που δεν ζήσαμε δικτατορία, κάπως το story μπορούσαμε να το τηρηθούμε καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Γιατί μας λέγανε αυτά τα πολύ βασικά και κατανοητά το ότι δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε.
κολλήσουμε ελεύθερα, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Ότι και τα νιώθες αυτά. Ζούσαν κανονικά, δεν είναι σαν τον πόλεμο που για μας είναι ένα σενάριο τελείως εξωγήινο. Οπότε μπορούσαμε να το κατανοήσουμε. Συν του ότι τα παιδιά που πεθάνουν στο Πολυτεχνείο ήταν ελαφρώς μεγαλύτερα από εμάς τότε. Ναι, και μικρότερα από ό,τι εμείς τώρα. Όταν η ιστορία αυτή μπορούσε να σε αγγίξει περισσότερο για αυτούς τους πολύ βασικούς λόγους και γιατί ακριβώς επειδή ήταν πρόσφατη, νομίζω ότι όλους τους αγγίζει περισσότερο. Δηλαδή τώρα λέμε Τούρκοι το 21. Το έχουμε στο μυαλό μας ιστοριούλα, ζωγραφιά στα βιβλία. Περνάς από το Πολυτεχνείο απ' έξω και ξέρεις ότι πριν 40 χρόνια, 50 έγινε αυτό. Είναι λίγο βαρύ. Είναι κάτι που είναι χτες. Εγώ θα ξεκινήσω με το πρώτο τραγούδι, το οποίο νομίζω το έχουμε τραγουδίσει και μαζί πάρα πολλές φορές. Αλήθεια, άντε πες. Να πεις κάποιο που το έχουμε τραγουδίσει πάρα πολλές φορές. Συγκέντρωση της ΕΦΕ. Όχι, βρε, Σιλένα. Το Λεβέντι. Όχι. Το ένα το χελιδόνι. Όχι. Το μη με ρωτά. Θα με αναγκάσει να σου πάρω τη σειρά τώρα. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί, βρε, Σιλένα. Έχεις δίκιο. Δεν το έβαλα. Το έχουμε πει και μαζί. Δεν το έβαλα στη λίστα, γιατί ξέρω θα το βάλει ο Αλέξανδρος. Μα αυτό το τραγούδι, πραγματικά επειδή είναι ένα πάρα πολύ λυρικό τραγούδι, στέκει να το πω. Είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν το θυμάται και δεν το ξέρει και δεν το έχει τραγουδήσει. Και επειδή πάλι μιλάει για τα παιδιά, με την εικόνα ενός παιδιού. Το γελαστό παιδί του Μίκη Θεοδωράκη στην πραγματικότητα ήταν Ιρλανδός επαναστάτης που πολέμησε τους Βρετανούς και σκοτώθηκε σε εμφύλια σύραξη. Ο Μάικλ Κόλινς, γεμελοποιημένο ποίημα του ποιητή Μπρένταν Μπέχαμ, το οποίο μεταφράστηκε από τον Βασίλη Ρότα και μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη το Οκτώβριο του 1961 για τις ανάγκες του έργου Ένας Όμηρος. Τα τέσσερα τραγούδια του δίσκου όμως λογοκρίθηκαν, οι στίχοι απορρίφθηκαν και ο Μίκης Θεοδωράκης τα κατάγραψε αρχικά με τη δική του φωνή, παίζοντας ο ίδιος μουσική στο πιάνο. Επίσημα το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1966, αλλά λόγω δικτατορίας κυκλοφόρησε 7 χρόνια μετά. Ναι, οπότε γι' αυτό το έχουμε συνδέσει με την τότε περίοδο, δεν έχει γραφτεί πιο πριν. Εμένα αυτό το τραγούδι πάρα πολύ με άγγιζε πάντα και μου προκαλούσε μια θλίψη και ταυτόχρονα ήταν και ευχάριστο στο άκουσμα, δηλαδή φανταζόμουν ένα βιολί. Σοβαρά το λέω, γιατί δεν στο κάνω πλάκα. Μάλιστα, θα συνεχίσω. Να παιδιά, στο παιδί. Και θα συνεχίσω στο super, 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 super αγαπημένο μου από αυτή τη λίστα, από αυτό το βίντεο ολάκερο. Ναι. Από όλες τις εορτές. Είναι το Λεβέντι Σεροβόλαγε. Α! Παιδιά. Γιατί έτσι. Είμαι Τετάρτη Δημοτικού. Story time. Και μας το κάνει η καθηγήτρια της μουσικής που ανάθεμα και αν θυμάμαι ποια ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού, γιατί αυτές αλλάζανε κάθε χρόνο. Εμείς στο Δημοτικό είχαμε την κυρία Ιουλία. Ακούγεται πολύ λάθος. Την είχαμε σε όλες τις τάξεις, από την πρώτη μέχρι την έκτη. Πήγαινε σε ιδιωτικό, Αλέξανδρο. Ναι, και αυτή έπαιζε ακορντεόν και το έφερνε στην τάξη κάθε φορά. Είναι πολύ καλή. Ναι. Μα τη δω, θα τη θυμηθώ, πιστεύω. Έτσι, τη θυμάμαι τη φάτσα της. Φεύγουμε από την κυρία Ιουλία και γυρνάμε γιατί μου αρκεστεί αλλά να σου πω κάτι. Εμένα το κυρία Ιουλία μου θυμίζει τον Ιούλιο. Τον υπηρέτη της θείας του Δόγκανου. Θείας Ορτανσίας. Της θείας Ορτανσίας. Είμαι Τετάρτη Δημοτικού και μας κάνει casting η κυρία. Ήταν αυστηρές οι διαδικασίες. Ήθελε να πάρει μερικά παιδάκια από μικρότερες τάξεις να τραγουδήσουν στο χοροδίκ της έκτης. Α, γι' αυτό. Και είχαν πάρει εμένα το Σπύρο του Χατζίου. Και θυμάμαι, καλά που λέγαμε το ότι υπερμάχο και τα λοιπά, χοροδέκα και ήταν καταπληκτικό. Που ότι υπερμάχο, επειδή το είπες, είναι για μένα το πιο δύσκολο τραγούδι που τραγουδιέται στα σχολεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για σχολείο. Μακράν το πιο δύσκολο. Και ξεκινάμε την πρόβα για το αυτό και λέμε Λεβέντι Σεροβόλαγε. Και παθαίνω μια μουνόπλακα. Τώρα είναι αυτό επαναστατικό για να μπει. Με θυμάμαι να είμαι ερωτευμένη με αυτό το Λεβέντι που ροβόλαγε, ρε παιδί μου. Το ροβολάω, τι σημαίνει. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί υπάρχει και το άλλο τραγούδι που λέει ροβόλα, τα ροβόλα, τα γύρια και τα πρόβατα. Κάτι είναι. Περπατάει, γυρνάει. Ναι, κάπου στη φύση, κάτι βουκολικό. Ναι, είναι. Είναι κάτι του τύπου. Για πες εσύ, θα το ψάξω εγώ. Για μίλησέ μας. Τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια. Με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια. Λεβέντι σε. Ροβόλαγε. Αχ, τώρα το θυμήθηκα. Ωραίο ήταν αυτό, αλλά μόνο αυτό το στίχο θυμόμασταν όλοι τον τελευταίο. Καλά και συνεχίζει. Κυλέ το αίμα, σκέπασε τον ήλιο. Και ο χάρος ροβόλαγε. Είπα ένα παραπάνω. Σκάει λοιπόν ο χάρος. Ροβολάω. Από τα ρεύω και βάλω. Από το μεσαιωνικό ροβολεύω. Ιταλική ριβολάρε που σημαίνει κατηφορίζω. Α, Λεβέντι κατηφόριζε. Κατηφόριζε το βουνό, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζει και εκεί τρελαίνομαι εγώ. Ποιο κατεβαίνει σήμερα στον Άδη. Ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και ανταριάζει. Γιατί βουβά είναι τα βουνά και κάμπι. Λεβέντι σε ροβόλαγε.
Τον Άδη Ροβόλογη. Ποιο το έχει γράψει. Πάλι Θοδωράκης είναι. Α, λέει πρώτα, σφαλούν τα μάτια και οι καρδιές, σφαλούν τα σφαλούν τα παραθύρια. Μετά έχει μάει ο Χάρο Σκαβάλα και εκείνο χαμογέλαγε. Ότι ήταν και καλά, ήταν τόσο λεβέντη. Τι δεν με νοιάζει, χαμογελάει. Χύμηξε ο Χάρο και αυτό χαμογέλασε. Και είναι η ιστορία ενό λεβέντη που ήταν πάρα πολύ όμορφο και σεξι και ρωμαλαίο. Και χωρί φόβο και πάθο, εδόθηκε στο Χάρο. Το λατρεύω αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί δεν έχω ιδέα. Αν κάποιοι από εσάς με βλέπετε στο μετρό με ακουστικά, παίζει να ακούω το Λεβέντη σε Ροβόλαγε. Σε άλλο βίντεο έχει πει ρε Κοσκονομόπουλο. Αποφάσισε πόσο χαμηλά μπορείς να φτάσεις. Και θα συνεχίσω γιατί μου πήρες τη σειρά. Πότε το πήρα καλέ. Καλά, για πες. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο, έτσι λίγο πιο εντεχνίζων. Μάνος Λουίζος, μη με ρωτάς. Τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν και κλείσαν. Τουν τουν τουν. Ένας βοριάς παγωμένος σαρώνει την έρημη γη. Τουν τουν τουν. Στράτιωτες έρχονται πάνε, ρωτάνε γιατί πολεμεί. Τον τον τον. Και εσύ ησυχάζεις, το δάχτυλο βάζεις να δεις την πληγή. Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Μη με ρωτάς, μη με ρωτάς, μη με ρωτάς. Μη με κοιτάς, σε φοβάμαι. Μη με κοιτάς, μη με ρωτάς, μη με κοιτάς. Κάνεις και μόνο σου speed. Ναι. Για να μην το βάζουμε στο μοντάζ. Μπράβο, Σιλένα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι. Είναι λίγο πιο αφηρημένο, οπότε μπορείς να ταυτιστείς. Και τους λέει τώρα μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, τα πολυβόλα σοπάσαν, οι πόλεις αδειάσαν. Και ο Λοΐζος έγραφε οι λέξεις του, ήταν λίγο πιο όμορφες. Ήταν. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, το Λοΐζο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ classic τραγούδι που νομίζω ότι λέγανε σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή κάποια από αυτά που έχουμε πει σήμερα είναι λίγο random. Κάποιοι τα λέγανε, κάποιοι δεν τα λέγανε. Ναι, αυτό πρέπει, πρέπει να το λέγανε όλοι. Εγώ ήθελα να πω από το Μάνο Λοΐζο το πραγματικά πολύ αγαπημένο μου που είναι το ακορντεόν. Που και αυτό το λέγαμε. Αλήθεια το ακορντεόν νομίζω ότι με πονούσε περισσότερο από κάθε άλλο. Που ήξερε και παίζε τα ακορντεόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε αυτή τη μελωδικότητα από την αρχή, κάπως μου έκανε εικόνα, δηλαδή νομίζω ότι αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το τραγουδούσα έκανα εικόνα αυτό το παιδί με το ακορντεόν. Το θύμιζε λίγο και το μπαλιάτσο, το λέγατε αυτό το... Προς το γυμνάσιο. Μου λέω δυνατά να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Ναι. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι επειδή κατέληγε με το δεν θα περάσει ο φασισμός. Εντάξει, και όλοι τσουριάζαμε λίγο. Χωρίς να ξέρουμε τι είναι ο φασισμός τότε. Νομίζω ότι όλο το υπόλοιπο τραγούδι, κάπως, θα πω εγώ πώς το φαντάζομαι, υπηρετούσε αυτό τον τελευταίο στίχο. Δηλαδή, άμα το διαβάσεις, είναι πολύ λιτά γραμμένο. Δηλαδή, διαβάζω τώρα εδώ ότι εδώ που λέει φασιστικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα, εγώ θυμάμαι να λέμε και γερμανικά. Αυτό συνέβαινε βέβαια σε πολλά από αυτά τα τραγούδια η στίχη. Είχε παραλλαγέ. Είχανε παραλλαγές, είχανε αλλαχθεί επί τούτου διότι... Για να μην ενοχλούν. Και εκεί που λέει γερμανικά θυμάμαι εγώ καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορντεόν. Αυτό τώρα μου το λες και. Να, δεν φαίνεται γιατί έχω κάνει λάθο. Όχι, εγώ το βλέπω. Αλλά βλέπω. Όχι, να το ναι, ναι, ναι. Η στίχη του τραγουδιού νομίζω ήταν τόσο όσο για να σε κάνουν να το νιώθεις. Και είναι από τα πολύ όμορφα τραγούδια. Ας κατά χαλήγινα τώρα. Θέλω να συνεχίσω με τη συγκέντρωση της ΕΦΕ που το τραγούδαγα από παιδί ασχέτως γιατί οι γονείς μου ακούγανε πάρα πολύ Σαββόπουλο. Οπότε αναγκαστικά ήξερα και αυτό. Στην πραγματικότητα δεν έχει ακριβώς σχέση με τη γιορτή. Έχει λίγο, αλλά όχι πολύ. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε και να μην το λέμε. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο backstory το οποίο δεν γνωρίζω. Γράψτε το στα σχόλια. Να μου το γράψετε στα σχόλια. Μην το κρίνω τζάμπα το τραγούδι, αν και το λατρεύω. Γιατί αυτός μια γκόμενα γύρευε συγκέντρωση της ΕΦΕ. Μετά δεν την είδε την γκόμενα στη συγκέντρωση της ΕΦΕ. Πλέτερα είναι γεμάτη από το νόημα που είχε κάτι από τις φωτιές. Τώρα που βλέπω τους στίχους με τη σειρά. Ναι, μεν είναι άσχετο, αλλά είναι ένα γενικότερο αριστερίζον τραγούδι. Όπου εκείνη την εποχή. Ήταν και λίγο hardcore να μιλάς αριστερίζοντα. Ναι. Γιατί η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι τις φωτιές, τις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Και εσύ έφεγγες στη μέση όλου του κόσμου και στον φως μου κατά κόκκινη λιθάδα σε γιορτή. Με συνθήματα σκισμένα σε έναν έρωτα για σένα έχω χυθεί. Στα αμφιθέατρο σε ψάχνω στους διαδρόμους και στους δρόμους. Και ζητώ πληροφορίες και υλικό να φωτίσω τις αιτήσεις μου αφού είναι μισό. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ εκείνη την εποχή. Βούτυρο στο ψωμί. Και λίγο πολιτικό και λίγο γκομενικό να το βάλουμε όλα παρέα.
ωραία γιατί. Έμψα από air conditioner. Μεταξύ μα και οι γκόμενε πέφτανε με κάτι τέτοιο. Αυτή τη ρίχναν όλε οι γκόμενε. Αλλά με συγκινούσε γιατί είχε έτσι και το ερωτικό κομμάτι μέσα και εκεί μπορούσα να ταυτιστώ λίγο περισσότερο από τη συγκέντρωση και του συντρόφου. Και κατακλειδώνω εγώ με το τραγούδι Ο Δρόμο του Μάνου Λουίζου, που είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια τα οποία άμα το καλοσκεφτείτε, γιατί τώρα που το σκέφτομαι και το τραγουδάω στο μυαλό μου, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που το τραγούδισα. Ναι. Αλλά το θυμάμαι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Με κάποιος είπε πως την έγραψαν παιδιά. Με ένα ωραίο τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και περιγράφει αυτά τα πολύ μεγάλα και βαριά νοήματα. Και νομίζω ότι και από όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε σήμερα, αυτό είναι το πιο χαρούμενο. Όχι καλέ. Πιο πάντα επίκαιρο. Ισχύει. Δεν είναι στιγματισμένο από λέξεις και φράσεις και γεγονότα. Ναι, μπορεί να υποθεί σε κάθε χρόνο. Και για να μην είμαστε άδικοι, η αλήθεια είναι ότι την τότε εποχή και για τόσο μεγάλα θέματα ήταν πολύ δύσκολο και για ένα δημιουργό να γράψει. Δεν μπορεί να γράψει εύκολα για τέτοιες έννοιες. Εν μέσω πολύ δύσκολων γεγονότων και ταυτόχρονα να είσαι και χαλαρός και χαρούμενος και να μην λογοκριθεί το τραγούδι σου και να είναι πλήρες από αυτά που θες να πεις. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο task το να γράψεις τότε ναι, τραγούδι βέβαια. Για αυτά τα ζητήματα. Και όταν λέμε τότε, εννοούμε πριν 40 χρόνια, όχι πολύ τότε. Ήταν ένα από τα τραγούδια που πραγματικά πάντα με άγγιζε, πάντα μου άφηνε μια μικρή ελπίδα για χαμόγελο. Δηλαδή γιατί σε αυτές τις γιορτές δεν γέλαγες, γιατί ήταν σοβαρά τα πράγματα, αλλά μου άφηνε κάτι, μια χαρμολύπη θα την έλεγα μέσα. Θα πω ένα bonus, δεν θα πω αυτά που έχω εδώ πέρα. Πες γιατί bonus. Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια εδώ. Θα γίνει part 2 στην 28 Οκτωβρίου. Άμα ζούμε μέχρι τότε. Αλλά bonus που θυμήθηκα τώρα είναι. Bonus track! Bonus track! Βασίλη, είναι... νομίζω δεν είσαι εκπομπή. Καλέ, είμαι jukebox. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το λέγαμε 17 Νοέμβρη. Βέβαια. Ναι, αλλά πότε γράφτηκε. Άσχετο, αδερφή Κατσιμίχα. Πιο μετά δηλαδή γράφτηκε. Ναι. Αλλά κόλλαγε με τη γιορτή και οι δάσκαλοι που θέλουν να είναι λίγο πιο προχώ και να μα πείσουν να συμμετέχουμε στη γιορτή. Βάζει έναν αδερφούς Κατσιμίχα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστετε λοιπόν, μην επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχο στο φόνο δεν θα με έχετε. Τσουτσούριασα λίγο. Ναι, και είχε η αλήθεια είναι και το απαραίτητο πολιτικό σχόλιο. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να τραγουδηθεί και λίγο πιο ανώδυνα. Επίσης ένα τραγούδι που είναι παντός καιρού. Mm. Παρατηρείς όμως τη διαφορά από καλλιτέχνη σε καλλιτέχνη, το πώς εκφράζει όλο αυτό το πολιτικό του. Κομμάτι, ας πούμε, τις ανησυχίες του. Και διαφορά από γενιά σε γενιά. Διαφορά από γενιά σε γενιά εννοείται. Αυτή που ήταν για το 21 και τα λοιπά, πώς ο Γιούρια γράφει. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, με τη Χούντα πόσο έπρεπε να κρύβουν τις λέξεις και τα νοήματα για να μην τους πάνε μέσα και τα λοιπά. Είναι πολύ ιδιαίτερο αν το τσεκάρεις αυτό. Αν κάνεις μια έρευνα, ας πούμε, λογοτεχνική πάνω σε αυτά. Τέλος πάντων. Πριν πάθω κατάθλιψη, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτό το εκπαιδευτικό κανάλι. Πραγματικά. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά να μην ξεχάσετε να μας γράψετε σε σχόλιο ποια τραγούδια δεν σας είπαμε που μεταξύ μας δεν τα έχουμε ξεχάσει. Εδώ είναι, αλλά δεν χωράγανε σε ένα βίντεο. Ή ποιο τραγούδι ήταν το δικό σας αγαπημένο από τις σχολικές γιορτές. Ή ποια σχολική γιορτή απολαμβάνατε περισσότερο. Αν και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε την απάντηση. Αλλά γράψτε. Ναι. Γράψτε να τα δούμε. Κρίμα που δεν πρόλαβα να πω το άχια λιγόνι μου.